αποφασισμένος να επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου, εμφανίζεται εκ νέου ανήμερα της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Μιλώντας ενώπιον διπλωματικών αποστολών που βρέθηκαν στη δεξίωση που παρέθεσε η ελληνική πρεσβεία, ο Νίκος Αναστασιάδης διεμήνυσε πως στόχος είναι η επίτευξη λύσης που θα κατοχυρώνει πλήρη ανεξαρτησία και κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και έστειλε ηχηρό μήνυμα με πολλούς αποδέκτες. Για να το πετύχουμε τούτο, χρειάζεται επιτέλους ο όποιος ομφάλιος λόρος μας δένει με τις όποιες εγκύτριες δυνάμεις να αποκοπεί. Είμαστε ή δεν είμαστε ανεξάρτητο κράτος. Αν είμαστε, θα πρέπει και οι Τουρκοκύπροι συμπατριώτες μας να συμβάλλουν προς αυτό. Και εμείς έχουμε την ηχείρα φιλίας αλλά και κατανόησης. Εξάλλου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εμφανίζεται έτοιμος για επανέναρξη των συνομιλιών εν αναμονή απάντησης από πλευράς Ακιτζή για μεταξύ τους συνάντηση. Όταν και εφόσον είναι έτοιμος, εγώ είμαι πανέτοιμος. Την ίδια ώρα και εν όψη της κρίσιμης συνάντησης στη Βάρνα, σύσσωμη η πολιτική ηγεσία του τόπου στέλνει μηνύματα ενότητας και ομοψυχίας. Ενωμένος ο Ελληνισμός μεγαλούργησε. Απαιτείται να υπερασπιστούμε με σθένος και σταθερά και αποφασιστικά τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας απέναντι στην αυξανόμενη τουρκική επιθετικότητα και προκλητικότητα. Παραμένουμε προσιλωμένοι βεβαίως στο μίζο που είναι πώς αποδυνάσουμε την τουρκική κατοχή, πώς απελευθερώνουμε και επανενώνουμε την πατρίδα και τον λαό μας. Οφείλουμε με γνώμονα τις διαχρονικές αρχές και αξίες του ελληνισμού να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα εθνικά μας συμφέροντα, τα συμφέροντα του λαού μας, αλλά φυσικά και την ίδια την Κυπριακή Δημοκρατία. Το μήνυμα της σημερινής επετείου είναι καθαρό, διαχρονικό και σημαντικό. Η έκβαση ενός αγώνα δεν καθορίζεται πάντοτε από την ποσότητα. Η ενότητα αποτελεί την καλύτερη τιμή για τους ήρωες, αλλά και για τις αξίες και τις οποίες θυσιάστηκαν. Και θα πρέπει να ενισχύσουμε την διπλωματία μας, πετυχαίνοντας να έχουμε κοινούς στόχους και κοινή στρατηγική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμόμαστε τους αγώνες που έγιναν και για τους έξωθεν εχθρούς, αλλά και για τους εσωτερικούς. Το έθνος που φοβάται πεθαίνει κάθε μέρα. Το έθνος που είναι γενναίο δεν πεθαίνει ποτέ. Οι δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών και εκπρόσωπων κομμάτων έγιναν στο περιθώριο των σημερινών εορτασμών για την επέτειο της Εθνικής Παλιγενεσίας.